Συνεχίζεται η μικροσυσμική ακολουθία στον Κορινθιακό κόλπο. Μέσα σε 12 ώρες καταγράφηκαν 10 σεισμοί, σύμφωνα με την ιστοσελίδα που αναφέρει με απόκληση ελάχιστων δευτερολέπτων του σεισμού στην Ελλάδα. Οι σεισμοί ήταν μικρού μεγέθους από 0,9 μέχρι 1,2 ρίχτερ και είχαν επίκεντρο είτε το ξυλόκαστρο είτε τον θαλάσσιο χώρο βόρεια του ξυλόκαστρου στον Κορινθιακό κόλπο. Την ανησυχία του για του σεισμού στον Κορινθιακό εξέφρασε και ο διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντη, ο οποίο δημοσίευσε την ανάλυση του, κάνοντα επίση λόγο μεταξύ άλλων για μικροσυσμική ακολουθία. Όπω ανέφερε χαρακτηριστικά, οι σεισμοί που καταγράφονται στον θαλάσσιο χώρο βόρεια του Ξυλόκαστρου στον Κορινθιακό κόλπο είναι μια ακολουθία που δεν πρόκειται να δώσει δόνηση μεγαλύτερη των 3,4 ρίχτερ. Ο ίδιο υπενθυμίζει πω του τελευταίου μήνε παρατηρούμε μια ύφεση στην σεισμικότητα του ελλαδικού χώρου. Η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά σεισμογενής χώρα. Η σεισμική ενέργεια που συνεχώ συσσωρεύεται κάποια στιγμή θα εκτονωθεί. Εύχομαι να είναι σε θαλάσσιο χώρο, όπως συνήθως γίνεται, μακριά από αστικά κέντρα.